πρόεδρος της Δημοκρατίας, κύριος Νίκος Αναστασιάδης, απέστειλε σήμερα επιστολές προς τα μόνιμα και μη μόνιμα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, τους επικεφαλείς των θεσμών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων των μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με την επιστολή του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας ενημερώνει τους παραλήπτες για τα όσα έλαβαν χώρα στην άτυπη πενταμερή στη Γενέβη και επί συνάπτυση αυτή το έγγραφο της παρέμβασής του, όπως επίσης επισυνάπτει και τις γραπτές αξιώσεις της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας στην επιστολή του τονίζει το απαράδεκτο των τουρκικών θέσεων που δυστυχώς δεν συμβάλλουν στη δημιουργία κοινού εδάφους για επανέναρξη των συνομιλιών. Επαναλαμβάνει την πολιτική του βούληση και αποφασιστικότητα να συμμετάσχει σε μια νέα άτυπη διάσκεψη που θα είναι συμβατή με τις αποφάσεις και τα ψηφίσματα των Ηνωμένων Εθνών και τους όρους εντολής του Γενικού Γραμματέα για την προσφορά των καλών του υπηρεσιών. Στην ίδια επιστολή, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας επαναλαμβάνει τις προτάσεις του για συγκεκριμένα ουσιώδη μέτρα οικοδόμησης εμπιστοσύνης που θα μπορούσαν να αποτελέσουν καθοριστικό παράγοντα στην αλλαγή του κλίματος. Σημειώνει επίσης ότι με την αποφυγή νέων προκλητικών ενεργειών από πλευράς της Τουρκίας, είτε στην θάλασσα είτε στη ξηρά, και αναφέρεται πιο συγκεκριμένα στην περίκλειστη πόλη της Αμοχώς του, θα μπορούσε να δημιουργηθεί θετικό κλίμα για την επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στην βάση πάντα των παραμέτρων των όσων κατά καιρούς έχουν συμφωνηθεί, των συμφωνιών κορυφής, των συγκλήσεων που επιτεύχθηκαν μεταξύ των ηγετών των δύο κοινοτήτων, καθώς και των αποφάσεων και των ψηφισμάτων του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, μη παραγνωρίζοντας ταυτόχρονα ότι η Κύπρος είναι και θα παραμείνει κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην επιστολή του προς τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και τους ηγέτες των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας καθιστά σαφές ότι τυχόν αιμονή της Τουρκίας και της τουρκοκυπριακής ηγεσίας στην λύση δύο κρατών, όπως και η δημιουργία νέων τετελεσμένων ή ύπαρξη προκλήσεων, δεν συμβάλλουν με κανένα τρόπο στην θετική προσέγγιση της Κύπρου στην επιδιωκόμενη αναβάθμιση των σχέσεων Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης. Χωριστή επιστολή απέστειλε ο πρόεδρος Αναστασιάδης προς τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, στην οποία εκφράζει την ετοιμότητά του να παραστεί σε κοινή συνάντηση με τον τουρκοκύπριο ηγέτη σε χρόνο που το πρόγραμμα του Γενικού Γραμματέα το επιτρέπει. Η κοινή αυτή συνάντηση θα πρέπει, αν είναι δυνατόν, να διευθετηθεί πριν από τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κατά την οποία, όπως είναι γνωστό, θα εξεταστούν μεταξύ άλλων οι σχέσεις Τουρκίας-Ευρωπαϊκής Ένωσης.